Ούτε τους 25.000 τόνους δεν ξεπέρασε η φετινή παραγωγή ελαιολάδου στο νησί μα όταν πέρυσι άγγιζε τους 130.000 τόνους. Κριτική λένε το λάδι λαδάκι εξαιτίας της δραματικής μείωσης της παραγωγής η οποία αγγίζει το 90% αλλά και τις θεμείς φωτιάς στο προϊόν που αγγίζει τα 16 ευρώ το λίτρο και με την πρόβλεψη να φτάσει τα 20 ευρώ. Ήδη παίρνουμε σφορέλεο. Ήδη παίρνουμε και το ηλιέλεο για το τηγάνι Και το καλό-καλό λαδάκι το χρησιμοποιούμε μόνο για ειδικού λόγου. Καμία σαλατίτσα και μέχρι εκεί. Εγώ προσωπικά δεν έχω λάδι, το αγοράζω. Το μικρό το μπουκαλάκι κάνει γύρω στα 12-14 ευρώ το λίτρο. Δεν μιλάμε για το μεγάλο μπουκάλι. Λοιπόν, έλαιο. 5 τόνου. Και φέτο σίγουρα 300 κιλά. Οπότε υπάρχει πρόβλημα, λέτε. Υπάρχει πρόβλημα, βεβαίω. Το λάδι, η τιμή που λε 20 ευρώ δεν. Δεν μπορεί να το φάει ένα φοβό άνθρωπο. Δεύτερο. Πλήρωνα 30 ευρώ τον εργάτη και τώρα τον πληρώνω 60, 70. Από 130.000 τόνου πέρυσι, 25.000 τόνου φέτο. Η τιμή του ελαιολάδου έχει απογειωθεί κυριολεκτικά στον παραγωγό. Η τελευταία εμπορική πράξη που έγινε στην Κρήτη είναι στα 9,5 ευρώ στη Σιτεία. Και στην υπόλοιπη Ελλάδα έχουμε εμπορικέ πράξει που έχουν ξεπεράσει τα 10 ευρώ. Τώρα, όπου ο παραγωγό θα πουλάει το λάδι στα 10 ευρώ, ο καταναλωτή. Με βάση τα περησινά, το παίρνει γύρω στα 20 ευρώ το λίτρο. Ήδη αρκετά νοικοκυριά στο νησί μα στρέφονται σαν σπορέλαια, καθώ χαρακτηρίζουν απαγορευτική τη τιμή στο ελαιόλαδο, ενώ θύμα τη ακρίβεια έπεσε και η χωριάτικη σαλάτα. Και φοβάμαι μην, γίνει και, μην, γίνει και, μην χρησιμοποιείται και το ελαιόλαδο σε διάφορε μορφέ. Να γίνεται μίξ. Δεν νοείται χωριάτικη σαλάτα ή σαλάτα γενικά χωρί ελαιόλαδο. Ναι, δηλαδή θα, δούμε θα δούμε, βέβαια, θα δούμε προβλήματα τέτοιου είδους, δηλαδή ε, θα, δυστυχώς το ελαιόλαδο θα, γίνεται, θα γίνονται και θα, 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 πάμε σε αυτές τις πρακτικές δυστυχώς, λόγω της τιμής. Αυτή τη στιγμή η τιμή αυτή δεν συμφέρει κανένα. Δεν συμφωνώ γι' αυτό, σε τίποτα. Στην ακρίβεια, δυστυχώς παίρνουν όλα αύξηση, μειώνεται το μισθό μας, δεν μπορούμε να βγάλουμε τα έξοδά μας. Και είναι κακό αυτό για μας. Βάζω το σπορέλαιο. Μπορεί να φτάσει και τα 20 ευρώ. Παράδεκτο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά που λένε, είναι όλα τα αγροτικά εφόδια έχουν πάρει 30, 25, 20 απάνω. Η μειωμένη παραγωγή λαδιού σε συνδυασμό με τις τιμές φωτιά στο ελαιόλαδο προκαλούν αναταράξεις στην αγορά αλλά και στον χώρο της εστίασης. Δεν θα υπάρξει κατανάλωση. Θα στραφούν σε άλλες λύσεις όπως είναι τα σπορέλαια και δυστυχώς η νεοτροπία αυτή αν συνεχιστεί αυτές τις τιμές θα υπάρξει αλλαγή τη νοοτροπία όπω έχει γίνει και σε άλλε χώρε, π.χ. η Ισπανία. Ο Μύρο Χιλετζάκη αναφέρθηκε στον ορατό κίνδυνο αλλαγή των διατροφικών συνήθειών των κριτικών εξαιτία τη γενικότερη ακρίβεια, με το λεόλαδο να έχει εξελιχθεί σε είδο πολυτελεία. Τα 20 ευρώ όμω το λίτρο είναι η τιμή που πραγματικά θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην αγορά, σοβαρό πρόβλημα στο προϊόν, θα αλλάξουν οι διατροφικές συνήθειες. Ήδη στην Ισπανία φάνηκαν τα πρώτα αρνητικά σημάδια, με φόντο τη μεγάλη μειώση που καταγράφεται, στην κατανάλωση ελαιολάδου. Ήδη ο Ισπανός που είναι νούμερο 1 σε κατανάλωση ελαιολάδου στην Ευρώπη, έκανε μία δημοσκόπηση και δείχνει μία μείωση στα νοικοκυριά της Ισπανίας κατά 85% κάτω.